Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Υπουργέ, μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτό που γίνεται σήμερα, τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Λουίς ο Πατσαλής, μάλιστα μιλώντας πριν το παιχνίδι στις δηλώσεις κοντά μας, έκανε και λίγο trash talk. Είπε ότι σήμερα έχει φέρει ενισχύσεις για να μας κερδίσει. Πριν πούμε όμως στο κομμάτι το μπασκετικό, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο σκοπό. Φιλανθρωπική προσπάθεια, πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντικό σκοπό τη σημερινή αναμέτρηση. Πέστε μας πρώτα λίγο για αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, πρέπει δημόσια να ευχαριστήσουμε τον Λουί. Η πρωτοβουλία πριν τρία χρόνια ξεκίνησε από τον ίδιο τον Λουί. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες από άτομα ειδικότερα που είναι γνωστά στην κοινωνία που μπορούν να προσφέρουν. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που βρισκόμαστε για τρίτη χρονιά εδώ, να προσφέρουμε στην κοινωνία. Η συνεργασία της κυβέρνησης με την κοινωνία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και είναι, επαναλάβω, τις ευχαριστίες μας προς τον Λουί για την πρωτοβουλία. Ωραία. Σήμερα ένα παιχνίδι όπου έχουμε αντιμετωπίσει την ομάδα της κυβέρνησης με επικεφαλής εσάς και την ομάδα του Louis Night Show. Ο Louis έχει φέρει διεθνείς παίχτες, έχω δει στο ρόστερ του. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Καταρχήν να αναφέρουμε ότι είναι το τρίτο παιχνίδι. Στα δύο προηγούμενα η ομάδα της κυβέρνησης είχε ξεκάθαρες νίκες. Άρα και σήμερα να αντιμετωπίσουμε το Louis, υπάρχει στρατηγική. Ήδη έγιναν δύο προπονήσεις της ομάδας της κυβέρνησης, τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Είμαστε έτοιμοι σήμερα να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Λουί. Ποιοι είναι οι αστέρες της ομάδας σας σήμερα? Πέστε μας λίγο για το ρόστερ σας. Αυτό θα διαφανεί μέσα από το παιχνίδι. Δεν μπορούμε πριν το παιχνίδι να λέμε ο καθένας έχει το συγκεκριμένο ρόλο που θα διαδραματίσει έτσι ώστε να κερδίσουμε την ομάδα του Λουί. Ωραία, καλή επιτυχία, Υπουργέ.